Η Ελλάδα βρίσκεται σε σημείο καμπύσος προς το θέμα του χρέους, καθώς η προωθούμενη λύση για την ελαφρυνσή του δεν είναι ενδεδειγμένη, αφού τα μέτρα είναι αναποτελεσματικά. Την επισήμανση αυτή έκανε στο πλαίσιο του 20ου Συνεδρίου Μακροοικονομίας που διεξάγεται στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου ο καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης Αθανάσιος Παπαδόπουλος. Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στους φόρους και λιγότερο η έμφαση στο πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε από την πλευρά των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό το μείγμα ενδεχομένως να μην αποδώσει. Και ενώ οι επιστήμονες προβλέπουν πως ούτε και οι έμεση φόροι θα αποδώσουν, μιλούν για νέα αναπτυξιακά μέτρα που θα πρέπει άμεσα να ληφθούν ώστε να εξαλειφθεί η αβεβαιότητα και η οικονομία της χώρας να ανακάμψει. Θα μου πείτε ποια είναι αυτά τα μέτρα τα οποία θα δώσουν προοπτική. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη πολιτική συνεννόηση η οποία θα δώσει ένα σημάδι, ένα σινιάλο στις αγορές ότι η Ελλάδα ακολουθεί πλέον ένα διαφορετικό δρόμο, ένα δρόμο πολιτικής ηρεμίας και οικονομικής ανάπτυξης. Όμως και το ασταθές φορολογικό σύστημα της Ελλάδας σε συνδυασμό με την έλλειψη νομοθετικού πλαισίου είναι δύο ικανοί παράγοντες που οδηγούν τους επενδυτές χίλια μίλια μακριά. Είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει σταθερότητα. Γιατί πρέπει να ξέρει ο επενδυτής τους κανόνες του παιχνιδιού. Και αν οι κανόνες του παιχνιδιού δεν είναι σταθεροί και να έχουν κάποιο ορθολογισμό, αυτό βέβαια τους κρατάει μακριά. Ένα αυτό. Το δεύτερο, το νομοθετικό πλαίσιο, να ξέρει επίσης τι ακριβώς μπορεί να συμβεί σε κάθε στιγμή που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σε ό,τι αφορά στην οικονομία της Κρήτης, οι οικονομικοί επιστήμονες υποστηρίζουν πως αυτή μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή και παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις περιφέρειες της χώρας, όμως κάθε προσπάθεια δυναμητίζεται από την ακολουθούμενη πολιτική. Αυτό όμως που νομίζω χρειάζεται η Κρήτη αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο η Κρήτη αλλά όλη την Ελλάδα, ένα οικονομικό περιβάλλον το οποίο να το διακρίνει η βεβαιότητα, είναι το πιο σημαντικό αυτό. Και δεύτερον, επανέρχομαι όσον αφορά τη θέσπιση των φόρων. Το 20ο Συνέδριο Μακροοικονομίας που φιλοξενεί πάνω από 150 διακεκριμένους ομιλητές από διάφορα πανεπιστήμια του κόσμου ολοκληρώνεται το Σάββατο και διεξάγεται με τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Κρήτης και ομίλων ελληνικών τραπεζών.